Μπάνιου, πού τον είχε, ναι. Στο κέντρο τον έχει τον Μπάνιου. Ποιος τον είχε, ναι. Παναγιώτης Βασβάνης, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος σήμερα. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Έμαθα πριν λίγο ότι θα ήταν και το τελευταίο σου παιχνίδι λόγω της στρατιωτικής θητείας. Φεύγεις από την περιοχή. Πες μου λίγα λόγια για το παιχνίδι και τις εντυπώσεις που κάθισες έστω αυτό το μικρό διάστημα εδώ στον Εύρο Σοφλίου. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοικούντες της ομάδας και τον προπονητή μου. Και κατά δεύτερον θέλω να ευχαριστήσω και τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να εγκλιματιστώ στο κλίμα και να περάσω όσο καλύτερα γίνεται αυτό το διάστημα εδώ. Όσον αφορά τη σημερινή μας εικόνα, πιέσαμε πολύ, αργήσαμε βέβαια να σκοράρουμε, αλλά στο τέλος βρεθήκαμε νικητές. Τι θα σου μείνει από αυτό το μικρό διάστημα που υπηρέτησε εδώ στον νομό Εύρου και έπαιξες αυτό το διάστημα στον Εύρο Σοφλίου, έναν ιστορικό Εύρο Σοφλίου που για 7 ολόκληρα χρόνια ήταν σε μεγάλες κατηγορίες. Αυτό που θα μου μείνει είναι το καλό κλίμα που είχε η ομάδα και η βοήθεια των συμπαικτών μου στο να εγκληματιστώ γρήγορα στο κλίμα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους γι' αυτό. Η πορεία, η καριέρα σου, πού θα σε δούμε αργότερα? Στη Θεσσαλονίκη, εκεί από όπου κατάγομαι. Σε ποια ομάδα? Εκεί παίζω στους Ακρίτες Οικειών ήμουνα και μάλλον εκεί θα συνεχίσω την καριέρα μου. Τελείωσε το παιχνίδι 1-0 τον Ποντιακό και τώρα το μυαλό είναι στο μεγάλο ντέρμπι του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε σε καλή κατάσταση, το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα. Έχουμε ένα 4-4. Πάμε την άλλη Κυριακή στο ντέρμπι με ανεβασμένη ψυχολογία. Για μας δεν έχει σημασία ποιος θέλει να βγει στην κατηγορία. Εμείς χτυπάμε όλα τα μάτς στα ίσια, το αποδείξαμε και με τον Ορέστη και όλα τα παιχνίδια τα παλεύουμε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν και θα το παίξουμε το παιχνίδι πιο πολύ για να το ευχαριστηθούμε και να θυμηθούμε ότι είναι ένα ντέρμπι. Ο Ποντιακός πώς φάνηκε σαν νεανική ομάδα? Ο Ποντιακός... Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτήν την ομάδα και εκεί όταν πήγαμε στον πρώτο γύρο έπαιξε πολύ καλά και σήμερα μου φάνηκε ότι στάθηκε πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι. Παρόλο που δεν είχε τελικές προσπάθειες, δεν ήταν ανταγωνιστικός, δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Άμα δείτε δηλαδή και τις φάσεις και αυτά, μπορεί να είχαμε λίγες τελικές παραπάνω, αλλά νομίζω δεν κερδίσαμε και πολύ εύκολα. Ο Εύρος καλύτερα από πέρυσι. Σαφώς φαίνεται και από τα αποτελέσματα και από τους βαθμούς που έχουμε μαζέψει. Το είχαμε πει και σε μια συνέντευξη στην προετοιμασία που ήσασταν εδώ. Το ξέραμε και οι ίδιοι, είμαστε πιο δεμένοι, πιο γυμνασμένοι, το αποδεικνύουν και οι βαθμοί. Είμαστε και με τα παιδιά πολύ καλύτερα, μια παρέα και συνεχίζουμε. Ο Εθνικός φαίνεται να ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή, να έχει το πάνω χέρι για τον τίτλο, αλλά πρέπει να περάσει από εδώ μέσα για να τον πάρει. Άρα αποδεικνύεται ότι φέτος το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ σκληρό, πολύ δυνατό και πολύ ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω, δεν ξεχώριζαν πολλοί ομάδες όπως πέρσι το Δημότυχο που ήταν ένα σκαλί πάνω από τους υπόλοιπους. Φαίνεται, αν και ο Εθνικός φαίνεται να ξεχωρίζει λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες, δεν υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές.